Πρωτοφανής τραγωδία. Τα κομμάτια του ελικοπτέρου της αστυνομίας διακρίνονται πάνω στην οροφή μιας pub στο κέντρο της Γλασκόβης στη Σκωτία. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, οι θαμώνες άκουσαν ξαφνικά έναν υπόκοφο ήχο και είδαν την οροφή να υποχωρεί. Το ελικόπτερο μόλις είχε συντριβεί. And you couldn't breathe for inhaling like a mouthful of dust. You couldn't see anything. And like there's people behind you, to the side of you, in front of you. You're just banging into people. You're like clawing on the walls to see where the exit is. No one had a clue what was going on. There was no loud noise. There was no bash. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 32 μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Εκείνη την ώρα στην pub υπήρχαν περίπου 120 άτομα, καθώς ήταν σε εξέλιξη ροκ συναυλία. Στο ελικόπτερο επέβαιναν 2 αστυνομικοί και ο πιλότος που βρίσκονται ανάμεσα στους νεκρούς. I'm quite big and quite tall and I thought best thing I can just try and lift people. So there was this kind of human chain, people further in the pub than me, trying to grab Μαύρη ημέρα για τη Σκωτία χαρακτηρίζουν τις σημερινοί αρχές, καθώς ο θρήνος επισκιάζει την εθνική επέτειο της χώρας ανήμερα του Αγίου Ανδρέα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν πιθανότητα ακόμη εγκλωβισμένοι στα ερείπια, ενώ διεξάγει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Σοκάρει, κυρίες και κύριοι, επόμενη είδηση συνέβη σε Γερμανία.